Αυτά έγιναν. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το νέο έρωτα, με το νέο κεφάλαιο ζωής που έχει ανοίξει Πέη Σκορδάκη. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αναρωτιούνταν αυτά τα χρόνια μετά το διαζύγιο της από τον Γιώργο Λιάγκα για το πώς είναι, για το αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή της που την κάνει να χαμογελά. Κανένας όμως δεν ήξερε τίποτα. Ακούγονταν διάφορα, γράφονταν διάφορα, αλλά τίποτα δεν ήταν επιβεβαιωμένο. Η ίδια λοιπόν φαίνεται ότι 3 χρόνια μετά το διαζύγιο της είναι και πάλι ερωτευμένη και μάλιστα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι γύρω στον 1 χρόνο μαζί. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν της ήταν άγνωστος, παιδιά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα πρόσωπο των media, είναι head of digital στο πρώτο θέμα. Και εκτός αυτού. Έχει και μια εταιρεία δική του, που είναι άμεσος συνεργάτης της Google, νομίζω, στείλουν ιστοσελίδες. Ένα από τα site που έχει στήσει είναι και το facebook.gr και ενδεχομένως τότε, αρκετά χρόνια πριν, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Γιώργο, έγινε μια πρώτη γνωριμία σε φιλικό επίπεδο κτλ. Ο άνθρωπος αυτός συνέχισε να ασχολείται με το site, στα διάφορα προβλήματα, τις διαχειριζόταν το site, οπότε ήταν και ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους ήταν κοντά η Faye. Τώρα, σε ποια στιγμή αυτή η γνωριμία μετετράπησε φιλία και αυτή η φιλία σε έρωτα, αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν μόνο οι δύο. Με τη Faye τα τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί αρκετά, ωστόσο την ξέρω αρκετά σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι για να επιλέγει αυτή τη στιγμή να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, γιατί μπορεί να μην έβγαλε τη φωτογραφία στο Instagram της, αλλά το ότι δημοσιεύεται στο Hello, όπου διευθυντής είναι ο Άρης Καβατζίκης, που είναι ο πιο στενός της συνεργάτης, δεν είναι τυχαίο. Είναι σίγουρα με την έγκρισή της. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι καλά, ότι ήταν έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το νέο κεφάλαιο και ότι δεν ήθελε άλλο να παίζει κρυφτούλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως ποιοι δεν είναι καλά τώρα. το νόμισμα έχει 2 όψεις συνήθως. Λοιπόν, αυτό ήταν μια πληροφορία που δεν την είχε μόνο ο Άρης Καβατζίκης. Υπήρχαν και σε άλλα δημοσιογραφικά γραφεία. Ένα από αυτά ήταν και ένα άλλο αντίπαλο περιοδικό που okay, είχε αυτή την πληροφορία. Του Νίκου Γεωργιάδη. Του Νίκου Γεωργιάδη. Είναι και στον όμιλο Αντένα που είναι και θεωρητικά είναι και η Faye. Ο Νίκος Γεωργιάδης φαντάζομαι ότι μίλησε με την Faye και τη ρώτησε ότι έχουμε αυτή την πληροφορία. Εκείνη έσπευσε αυτό να πότε διαψεύσει. Έγινε. Πριν από μια εβδομάδα περίπου. Μάλιστα. Να διαψεύσει την σίγουρα πληροφορία. Σίγουρα ο Νίκος άκουσε και τις μπιχτές με αφορμή την παρουσία της πατέρας του Μουτσινά που λέγει Faye, ο Άρης μου είναι στα καλύτερά του. Τον τελευταίο καιρό, αν προσέξετε, η Λίτσα πατέρα γενικώς της λέει διάφορα. Της έχει πει και ημερομηνίες, πότε θα κάνει το επόμενο βήμα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν περνούν απαρατήρητα και δεν πέρασαν και απαρατήρητα στον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος θέλησε να επικοινωνήσει μαζί της. Όταν όμως η ίδια του διέψευσε αυτό, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα περιοδικό που βρίσκεται στον όμιλο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί το OK είναι στον όμιλο Αντένα, θα μπορούσε. Εντάξει, παιδιά, όμως για ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, νομίζω ότι έχεις δικαίωμα να επιλέξεις πού θα το δώσεις και πώς θα σίγουρα το δώσεις. Και το δίνεις εκεί που αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Αυτό. Δεν λέω ότι ο Νίκος την έχει προσβάλει ή την όχι, έχει στεναχωρήσει, αλλά ίσως με τον Άρη, λόγω της συνεργασίας τους και της καθημερινότητάς τους, έχουν μια άλλη επαφή. Δηλαδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για την ίδια. Και έχει και 2 παιδιά και ήθελε κάποιον άνθρωπο να το χειριστεί ακριβώς όπως ήθελε εκείνη. Προφανώς και επέλεξε, φαντάζομαι, τον Άρη Καβατζίκη. Τώρα, γιατί τώρα, εφόσον μία εβδομάδα πριν διέψευδε, γιατί τώρα? Γιατί αυτό που λένε οι πληροφορίες είναι ότι στο πάρτι που έγινε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο των γενεθλίων της, ήταν μαζί. Α, και ήταν ανοιχτά μαζί. Ήταν ανοιχτά μαζί, φωτογραφήθηκε όχι, από τους ανθρώπους, από τους καλεσμένους. Γιατί δεν διέρευσε σε κάποια καθημερινή εφημερίδα ή σε κάποιο site? Επέλεξε τώρα να βγει, σου λέει, αφού θα βγει που θα βγει. Άρα σου λέει, μας είδαν 10 άνθρωποι. Παραπάνω από 10 άνθρωποι και κάποιος από αυτούς μπορεί να του διαρρεύσει. Εγώ πιστεύω ότι απλά είναι καλά και δεν ήθελε άλλο να κρύβεται. Δηλαδή κάποια στιγμή. Θα μπορούσε να γινόταν μετά από 15 μέρες. Ναι. Θα μπορούσε να γινόταν μετά από 1 μήνα. Εφόσον είναι 1 χρόνο ήδη μαζί, το να επιλέγει τώρα. Πριν 1 μήνα. Και μια εβδομάδα πριν να το διαψεύδεις. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω και μια άλλη πληροφορία, ότι υπήρξε και άνθρωπος που δεν το ήξερε. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι με τον Γιώργο Λιάγκα έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση για τα παιδιά τους, ενδεχομένως να πληροφορήθηκε τη νέα σχέση της Faye Σκορδά, το πρόσωπο μάλλον, όχι τη σχέση, γιατί τη σχέση την γνώριζε. Δεν νομίζω να έχει σοβαρή σχέση γυναίκα, να είναι η μητέρα των παιδιών του και να μην ήξερε ότι είχε σχέση σοβαρή. Σοβαρή, το ήξερε. Το ποιος είναι αυτός από πίσω από τη σοβαρή σχέση. Συγγνώμη τώρα. Δεν ήξερε. Εγώ είμαι ο Γιώργος, εσύ είσαι η Faye. Και το έμαθε από το Hello, θες να μου πεις. Γιώργο, με έχω να σου ανακοινώσω ότι έχω μια σοβαρή σχέση. Μπράβο σου, Faye, ωραία. Ποιος είναι, ξέρω εγώ, δεν σου λέω. Πιστεύω ότι η Faye είναι πολύ τυπική στα θέματα παιδιών και γενικώς, από όσο ξέρω, έχει και καλή σχέση. Φαντάζομαι θα ήξερε. Και σε τελικά, να μπορεί να μην είπε λεπτομέρειες για το που πάει και το πώς περνάει, αλλά δεν θα ήξερε ποιος είναι. Γιατί είναι απαραίτητο. Όταν σε ρωτήσει κάποιος, δεν το λες, όταν υπάρχει
ειλικρίνε σχέση. Από τη στιγμή πιστεύω ότι είσαι έτοιμη. Άκου, είναι πολύ λεπτή. Ας μην πούμε πολλά. Πρώτον είναι 9. Σχέση να έχει. Πρώτον είναι 9. Ακούστε με και εμένα, βλέπετε το ρολόι. Δεύτερον, και οι δύο έχουν βήμα, έχουν καθημερινές εκπομπές. Ό,τι είναι θα το πούνε μόνοι τους. Φεάκι, να είσαι ευτυχισμένη, κουκλάρα μου. 2 μέτρα άντρας είναι. Σίγουρα σε κάνει και περνάς πολύ καλά. Δήμο, καλημέρα.